Πολλοί από εμάς έχουμε συναναστραφεί με άλλους ασκούμενους σε γυμναστήρια, είτε τώρα είτε στο παρελθόν. Όπως είναι φυσικό επόμενο, αναπτύσσουμε κάποιες προσωπικές σχέσεις με αυτούς. Και πολλές φορές ανταλλάζουμε απόψεις. Τι κι αν βρισκόμαστε στο 2022 και πλέον η πληροφόρηση είναι παντού και δωρεάν. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις που είναι μύθοι. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε 10 από αυτούς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι ο Σπύρος και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο της σειράς Let Me Explain, όπου απαντάω και στις δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να μου τις κάνετε κάτω στα σχόλια ή να μου τις στείλετε στα social media. Ουσιαστικά αυτή η εκπομπή είναι μια λίστα how to και tutorials που αναλύω διάφορα θέματα. Πριν προχωρήσω όμως στο σημερινό θέμα, να σας υπενθυμίσω τα γνωστά τα YouTube-ιστικά. Πως αν σας αρέσει το υλικό που βλέπετε σε αυτό εδώ το κανάλι, μην ξεχνάτε να το δείχνετε παντώντας το κουμπί του like. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, φυσικά πατήστε το κουμπί της εγγραφής, καμπανάκι από δίπλα για να βλέπετε πρώτοι επόμενα μας βίντεο. Επίσης, αν θέλετε συμπληρώματα διατροφής και υγιεινά snack, έχω έναν εκπτωτικό κωδικό στα προϊόντα της Gold Touch Nutrition. Στο bodystore.gr λοιπόν, θα βάλετε σε κάθε παραγγελία σας τον κωδικό SPY767 για να πάρετε ένα 10% έκπτωση και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο το κανάλι μου. Μύθος νούμερο 1. No pain, no gain. Ο πόνος που νιώθουμε μετά από την προπόνηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο σύγκρισης για το αν ήταν αποτελεσματική. Από τη μία πλευρά μπορεί να υποδηλώνει καθυστερημένη έναρξη μυϊκού πόνου. Από την άλλη μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι ο μυϊκός ιστός έχει σκιστεί και με το να επαναλάβουμε τις κινήσεις που κάναμε στην προπόνηση μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να μας οδηγήσει σε ρήξη. Το DOMS μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες με την ολοκλήρωση μιας ρουτίνας. Το σώμα μας τελικά προσαρμόζεται. Ωστόσο, εάν συνήθως αγνοούμε ή πιέζουμε τον πόνο, οι μύες μας θα αισθάνονται τακτικά σφιγμένοι ή θα αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα κινητικότητας και θα χρειαστεί να απομακρυνθούμε από την προπόνηση ή ακόμα και να υποστούμε ιατρική φροντίδα. Οπότε, ο πόνος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σημάδι ή ένα καμπανάκι του οργανισμού μας που μας θυμίζει ότι πρέπει να σταματήσουμε και να ξεκουραστούμε. Μύθος νούμερο 2. Πάντα κάνε διατάσεις πριν από την προπόνηση. Αν και αυτός ο μύθος εν μέρη έχει συσχέτιση με την αλήθεια, ωστόσο δεν είναι 100% αληθινός. Καθώς πριν από το κύριο μέρος της προπόνησης, σημασία έχει το είδος διατάσεων που θα επιλέξουμε και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη τραυματισμών. Οι βασικές διατάσεις, όπως το να αγγίζετε τα δάχτυλα των ποδιών σας, είναι γνωστές ως στατικές διατάσεις και είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε τραυματισμό. Σε αυτή τη θέση, οι μύες είναι αρκετά εκτινόμενοι όταν είναι κρύοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτού του είδους οι διατάσεις μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τις ασκήσεις που θα κάνουμε στο κύριο μέρος. Οπότε στην προθέρμανση συνιστάται να κάνουμε δυναμικές διατάσεις και κάποιες ασκήσεις οι οποίες θα γίνουν και στο κύριο μέρος, έτσι ώστε οι μύες μας να είναι προετοιμασμένοι. Οι δυναμικές διατάσεις μπορούν να βοηθήσουν μία άρθρωση να διατηρήσει, αν όχι να αυξήσει, το εύρος κίνησής της. Οι κινήσεις αυτές βοηθούν το αίμα να ρέει μέσα στο σώμα μας. Γι' αυτό το λόγο ασχοληθείτε από 5 έως 10 λεπτά στην προθέρμανση. Μύθος νούμερο 3. Οι κοιλιακοί εξαφανίζουν την κοιλιά. Πολλές προπονήσεις ισχυρίζονται ότι στοχεύουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματός μας. Είτε είναι χέρια, είτε είναι πόδια, είτε είναι η κοιλιακή. Αν και αυτές οι ρουτίνες βοηθούν στην οικοδόμηση μυών, πιθανότατα δεν θα μεταμορφώσουν αυτή την περιοχή με δραστικό τρόπο. Ταυτόχρονα, εστιάζοντας αυστηρά σε ένα σημείο σε βάρος άλλων περιοχών, δεν οδηγεί στην συνολική αλλαγή. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται και εγκαταλείπουν τελείως την άσκηση. Όπως έχω πει παλιότερα και σε άλλα βίντεο, δεν μπορούμε να στοχεύσουμε με μία προπόνηση σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Πρέπει να χάσουμε το λίπος. Με αυτόν τον τρόπο, η ενδυνάμωση των μειών που θα έχουμε κάνει θα φανεί, δηλαδή θα έχουμε μία γράμμωση. Για να καταπολεμήσουμε αυτό το μύθο, πρέπει να εστιάσουμε σε όλο μας το σώμα. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει η αλλαγή. Και η απώλεια λίπους, κατ' επέκταση. Μύθος νούμερο 4. Ίδρωσα πολύ, άρα έχασα λίπος ή ίδρωσα, άρα η προπόνηση ήταν καλή. Αν και ο ιδρώτας πιθανότατα θα στάζει μετά από μία έντονη προπόνηση, πρέπει να ληφθούν παράγοντες υπόψη όπως σε τι συνθήκες προπονούμαστε. Ο ιδρώτας εμφανίζεται σε μία προσπάθεια να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματός μας. Αν και εν μέρη ο ιδρώτας μας δείχνει ότι καίμε περισσότερες θερμίδες, τελικά αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή θα σταματήσει και συνεχίζοντας να πιεζόμαστε, θα οδηγηθούμε τελικά σε κόπωση. Μύθος νούμερο 5.
Η καλύτερη ώρα για να γυμναστείς είναι το πρωί, με το που ξυπνάς. Παρόλο που μερικοί άνθρωποι είναι πιο πρωινοί τύποι, ας πούμε, και ξεκινούν την ημέρα τους με μία προπόνηση πρωινή, γιατί αισθάνονται πιο παραγωγικοί και με περισσότερη ενέργεια, οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν κάνουμε, έχει το ίδιο όφελος σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα μας. Στην πραγματικότητα, η επιλογή της ώρας που θα κάνουμε προπόνηση εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως είναι η καθημερινότητά μας, το είδος της εργασίας μας και γενικότερα οι συνήθειές μας. Οπότε αυτό που λέμε η καλύτερη ώρα είναι διαφορετική για τον καθένα από εμάς. Μύθος νούμερο 6. Τα βάρη είναι μόνο για τους άνδρες και τα βάρη θα με κάνουν ογκώδη. Οι άντρες και οι γυναίκες συχνά προσεγγίζουν αυτό το μύθο με διαφορετική οπτική γωνία. Οι άντρες αθλητές τείνουν να περνούν ώρες στο γυμναστήριο στα ελεύθερα βάρη και στις μηχανές απομόνωσης, ελπίζοντας σε μεγαλύτερους μύες. Ωστόσο, τα βάρη από μόνα τους δεν αρκούν για να μας δώσουν τη μυϊκότητα ενός bodybuilder, ειδικά στις γυναίκες, καθώς οι γυναίκες έχουν κάποιες ορμόνες που εμποδίζουν την αυξημένη μυϊκή ανάπτυξη. Έχουμε κάνει βίντεο στο παρελθόν, ένα podcast για τα βάρη και τις γυναίκες που μπορείτε να το κλικάρετε εδώ. Η προπόνηση αντιστάσεων γενικά προσφέρει στην πραγματικότητα πολλά ωφέλη για την υγεία, για την καρδιά, τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους, το μεταβολισμό, τη στάση και την ισορροπία. Οπότε, αν είσαι άντρας ή γυναίκα, μη φοβάσαι αυτή την προπόνηση. Κάνε άφοβα. Μύθος νούμερο 7. Άμα κάνω πολύ αερόβιο, θα κάψω μύες. Ένας μύθος που πραγματικά έχω ακούσει άπειρες φορές. Πολλοί συνιστούν να αποφεύγεις το αερόβιο αν θέλεις όγκο. Όμως λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσέχεις την ενεργειακή σου ανάγκη με περισσότερες θερμίδες, ώστε ο οργανισμός σου να μην κόβει την ανάπτυξη των μυϊκών κυττάρων. Παράλληλα, η αερόβια άσκηση δεν πρέπει να αμελείται από κανέναν ασκούμενο. Μύθος νούμερο 8. Οι bodybuilder και γενικά οι φουσκωτοί δεν έχουν καθόλου ταχύτητα. Άλλος ένας μύθος, καθώς οι άνθρωποι που έχουν ανεπτυγμένη μυϊκή υπερτροφία έχουν και στους μύες της ταχείας συστολής τους. Οι μύες ταχείας συστολής είναι υπεύθυνες για γρήγορες και εκρηκτικές κινήσεις και χαρακτηρίζονται για την απόδοσή τους σε μικρά χρονικά διαστήματα καταπώνησης. Παράγουν μεγάλη δύναμη και ταχύτητα και δεν είναι ιδανικές για ασκήσεις αντοχής. Εξασκούνται δηλαδή περισσότερο από σπρίντερ και αθλούμενους με βάρη. Μύθος νούμερο 9. 2 χιλιόμετρα περπάτημα καίνε τις ίδιες θερμίδες με 2 χιλιόμετρα τρέξιμο. Μπορεί στην ουσία η απόσταση να είναι ίδια, αλλά αυτό που αγνοεί πολλοί κόσμος είναι ο τρόπος που θα διανυθούν αυτά τα χιλιόμετρα, ο οποίος έχει σημαντική επίπτωση στις θερμίδες που θα καταναλωθούν. Με το τρέξιμο, ο βασικός μεταβολικός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 3 φορές σε σχέση με το περπάτημα. Επίσης, πέρα από το γεγονός ότι καίμε περισσότερες θερμίδες τρέχοντας την ίδια απόσταση, εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο όλα τα ωφέλη στο καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα. Βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, βελτίωση στην αντοχή και στη φυσική κατάσταση. Μύθος νούμερο 10. Αυτή είναι η καλύτερη μορφή άσκησης. Όπου βάλαμε τη λέξη «η καλύτερη μορφή άσκησης», το αντικαθιστάμε με την αερόβια, με τα βάρη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολεμικές τέχνες, γενικά ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Η παραπάνω φράση είναι πέρα για πέρα αναλυθής. Ποια είναι η καλύτερη μορφή άσκησης? Ποια σου αρέσει περισσότερο? Ποια σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις? Με ποια θέλεις να ασχοληθείς? Σε τι κομμάτι θες να γίνεις καλύτερος? Ποιος είναι ο στόχος που έχεις? Αν δεν απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις, δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτή είναι η καλύτερη άσκηση για εμάς. Όπως έχω ξαναπεί, το τι μας ταιριάζει και το τι είναι καλύτερο για εμάς είναι εξωταμικευμένο από πάρα πολλούς παράγοντες. Οπότε η άσκηση που θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι η καλύτερη και για εμάς. Αυτοί οι μύθοι στο fitness κρατάνε πάρα πολλά χρόνια και πιστεύει κάποιος ότι επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη πληροφόρηση, κάποια στιγμή θα σταματήσουν να υφίστανται αυτοί οι μύθοι. Οπότε, αν σας αρέσει η γυμναστική, πρέπει να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να μην είμαστε απόλυτοι σε αυτά που πιστεύουμε ή σε αυτά που μας έχουν μάθει. Και μια και λέω για αυτά που μας έχουν μάθει, αυτοί που μας τα μάθανε μπορεί να μην θέλουν και το καλό μας. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο, μείνε να δεις το παλιότερο βίντεο στο end screen «Οι τοξικοί άνθρωποι και fitness». Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να είστε υγιείς και προπάντως, Rookies Mode!